προσκαπέστε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι ανάγκη να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός θα την καταλάβει. Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να μπει στην τροχιά μιας νέας εποχής. Συμμετοχή στη νίκη, γιατί αυτή η φωνή είναι φωνή νίκη. Είναι μεγάλη τιμή που αισθάνομαι για την εμπιστοσύνη και την εντολή του ελληνικού λαού. Δημοκρατική αριστερά. Το κόμμα σας ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αλήθεια διασπαστήκατε? Η δημοκρατική αριστερά ήρθε να εκφέρει έναν καινούργιο πολιτικό λόγο. Ο πολιτικός λόγος που εκφέρει είναι λόγος ρεαλιστικός, ο λόγος ο οποίος πατάει επάνω στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν διάφορες φωνές, θα έλεγα, που πράγματι δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Οι αντισυστημικές φωνές κλπ. Κρίναμε ότι αυτές ήταν έξω από το πεδίο όπου ήταν η δική μας πολιτική κουλτούρα και επιλογή. Γενικά οι αριστερές δυνάμεις δεν μπορούν να συνεργαστούν, ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν. Εσείς καταρχήν πείτε μου λίγο τη γνώμη σας γι' αυτό, αλλά και κάτι ακόμα. Ο κόσμος ζητάει συνεργασίες μεταξύ κυρίως των αριστερών κομμάτων. Εσείς γιατί δεν το κάνετε αυτό? Εγώ θα έλεγα ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι πλέον είναι διασπασμένοι. Και η αιτία βρίσκεται στα οξυμένα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα, στα διέξοδα τα οποία αντιμετωπίζει. Αυτή είναι η κύρια αιτία όπου υπάρχουν οι διασπάσεις μέσα στα κόμματα. Διότι ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία, πιστεύει στη λογική αυτής της ερμηνείας και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα σύνολο όταν δεν υπάρχει συμφωνία στα κύρια προβλήματα. Δηλαδή εσείς θέλετε να πείτε ότι δεν μπορείτε να τα βρείτε μετεκλογικά με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΠΑΣΟΚ? Εγώ μπορώ να πω ότι η Δημοκρατική Αριστερά έχει καταθέσει μία πρόταση η οποία είναι ρεαλιστική, πατάει στην πραγματικότητα της ελληνικής, στην ελληνική πραγματικότητα και εκεί επάνω ναι, μπορεί να επέλθει συνεργασία. Εμείς έχουμε εκφωνήσει ένα πολιτικό πλαίσιο. Ποιο είναι αυτό? Παραμονή στην Ενωμένη Ευρώπη, ναι στην Ευρωζώνη, αναδιαπραγμάτευση των όρων της Δανειακής Σύμβασης που έχει υπογράψει η κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου δια του Βενιζέλου κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί επάνω μπορούμε να συζητήσουμε συνεργασίες. Βεβαίως οι συνεργασίες αυτές προϋποθέτουν και φερέγγια πρόσωπα. Δεν μπορούν παραδείγματος χάρη να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουμε με άτομα τα οποία έχουν υπογράψει την Δανειακή Σύμβαση, έχουν βάλει την υπογραφή τους, όπου είναι δύσκολο να την αναιρέσουν αυτά. Εμείς δεν υπογράψαμε το μνημόνιο, διότι βλέπαμε ότι μας οδηγεί σε αδιέξοδο και τα αδιέξοδα τα έχουμε πλέον μπροστά μας. Στο κάλεσμα που έκανε ο κύριος Τσίπρας, που είπε ότι εγώ καλώ όλες τις δυνάμεις της αριστεράς, δεν διδεχτήκατε εσείς, όπως και το ΚΚΕ. Αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο οι δυνάμεις της αριστεράς να μην κάτσουν σε ένα τραπέζι και να μην ενώσουν τις δυνάμεις τους? Διότι η πρόταση του κυρίου Τσίπρα δεν ξεκαθαρίζει πάρα πολλά πράγματα. Ο κύριο Τσίπρας θέλει πραγματικά να συνεργαστούν οι αριστερές δυνάμεις? Αν ήθελε να συνεργαστούν, όφιλε να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν τα πολιτικά πράγματα, πολιτικό πρόγραμμα και να το εξαγγείλουν μπροστά στον κόσμο. Ο κύριο Τσίπρας από μόνος του άρχισε, σήκωσε την παντιέρα της ενότητας της αριστεράς, όπου πραγματικά συγκινεί τον κόσμο της αριστεράς. Λοιπόν, στοχεύοντας βέβαια να μαζέψει περισσότερους ψήφους, όχι όμως υπηρετώντας αυτή καθ' αυτή την ουσία. Η ουσία είναι άλλη, η ουσία είναι να καταλήξει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι συνεκτικό και να μπορεί να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Εγώ λόγω της πείρας που έχω, θα σας πω, και της πορείας μέσα στην αριστερά,
διότι την υπηρέτησα από τα μικρά μου χρόνια μέχρι τώρα, δύο φορές μέχρι τώρα η αριστερά ενώθηκε. Λοιπόν, και εγώ την υπηρέτησα με πολύ αγάπη και κέφι. Τα δίναμε όλα που λέει ο λόγος. Ενωμένη αριστερά, συνασπισμός. Ποιες ημερομηνίες ήταν αυτές, διαθυμίστε λίγο. Κοίταξε, η μία ήταν αμέσως μετά από τη μεταπολίτευση όταν βγήκαμε και ο συνασπισμός. Το 89. Το 89 και μετά. Όπου κράτησε αρκετά χρόνια, αλλά υπήρχαν πράγματι προβλήματα. Προβλήματα μέσα σοβαρά. Και οδηγηθήκαμε πάλι σε κάποια διάσπαση. Άρα, οφείλουμε να δούμε την ουσία. Γιατί απέτυχαν οι δύο προσπάθειες που έγιναν και να πω εγώ κάτι. Στις δύο προσπάθειες αυτές και ιδιαίτερα όταν δημιουργήθηκε ο συνασπισμός είχαμε καταλήξει και σε πρόγραμμα και ιδιαίτερα να σας πω κάτι. Στήριζαν αυτή την προσπάθεια δύο ιστορικοί ηγέτες με κύρος και ανάστημα. Ο Χαρίλαος Φλωράκης και ο Λεωνίδας Κύρκος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάπου μοιάζει σαν πυροτέχνημα το κάλεσμα του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, οφείλουμε πολύ πιο σοβαρά να κάνουμε τις προτάσεις μας και να σας αντιμετωπίσουμε. Η ανάπτυξη, ναι, όπως ξέρετε, είναι το παν πλέον για να βγει και η χώρα μας από την, ναι, κρίση. Εσείς, τι προτείνετε ως Δημοκρατική Αριστερά? Εμείς λέμε το εξής, ότι η κρίση που περνάει η χώρα μας είναι κρίση κυρίως πολιτική. Βεβαίως είναι και οικονομική, αλλά κυρίως είναι πολιτική. Διότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε αυτή τη χώρα εδώ και δεκαετίες έφεραν αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μιλούμε τώρα για την ανάπτυξη. Εγώ αμέσως θα βάζω το ερώτημα, να το σκεφτούμε. Λοιπόν, με ποιο κράτος θα κάνουμε την ανάπτυξη? Με ποια δημόσια διοίκηση θα κάνουμε την ανάπτυξη? Εφόσον έχουν σμπαραλιάσει τα πάντα, ποιος δηλαδή θα αξιολογεί τα διάφορα προγράμματα, ποιος θα προγραμματίζει και όλα αυτά? Υπάρχει ο κίνδυνος να ρίξουμε καινούργια χρήματα στην περιβόητη ανάπτυξη που είναι η αναγκαιότητα, ας πούμε, εκεί πράγματι να οδηγηθούν τα πράγματα, αλλά χρειάζεται πρώτα να διορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα, να γίνουν πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Και βλέπουμε ότι στις μεταρρυθμίσεις αυτές, όπου και στο μνημόνιο υπάρχουν όροι εκεί για μεταρρυθμίσεις κλπ. Και βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις αυτές και του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Παπαδήμου δεν μπορούν να προχωρήσουν. Γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν? Διότι δημιούργησαν οι ίδιοι αυτή την κατάσταση. Είναι τέκνο δικό τους. Το κράτος δηλαδή, κυρίως. Βεβαίως. Mm-hmm. Και το κράτος το συνήθισαν να παίζει έναν αλφα ρόλο. Πότε να πηγαίνει με το ένα κόμμα, πότε να πηγαίνει με το άλλο. Έπαιζαν την περιβόητη τραμπάλα. Πολιτική τραμπάλα. Δηλαδή να μειωθεί το κράτος. Εγώ θέλω, βεβαίως θέλουμε ένα κράτος μικρότερο, θέλουμε όμως ιδιαίτερα ένα κράτος επιτελείο, όπου αυτό θα προγραμματίζει και θα ελέγχει την εξέλιξη των προγραμμάτων. Που μέχρι στιγμής έλειπαν αυτά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που όποια πέτρα και να σηκώσει τώρα στο δημόσιο κλπ. Ξεπηδούν σκάνδαλα μικρά ή μεγάλα. Ναι, δεκτώ ότι οι πολιτικοί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά εμείς ως πολίτες έχουμε ευθύνη. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω ότι οι πολίτες είναι οι ανεύθυνοι και οι πολίτες έχουν τη δική τους ευθύνη. Ευθύνη παραδείγματος χάρη έχουν όταν χειροκροτούσαν τα διέξοδα που όφυλαν να τα δουν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος είναι μυαλωμένος. Όμως σε μία εφορία επάνω στα μεγάλα κόμματα, οι πολλές οι σημαίες, οι μεγάλες κραυγές κλπ. Ακολουθούσε ο κόσμος, χειροκροτούσε και οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Θέλετε απλή αναλογική? Βεβαίως η απλή αναλογική, αν ψηφιζόταν και γινόταν το εκλογικό σύστημα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάντια που είναι η χώρα. Διότι θα επέτρεπε και τα καινούργια πολιτικά σχήματα να αναπτυχθούν και θα υπήρχαν διάφορες φωνές εδώ μέσα και ιδιαίτερα η απλή αναλογική δεν έρχεται μόνο μέσα επειδή είναι το δίκαιο εκλογικό σύστημα. Φέρνει και μία αντίληψη συνεργασιών. Προεδρική ή προεδρευωμένη δημοκρατία? Κοίταξε, εμένα με ενδιαφέρει η δημοκρατία να λειτουργεί πράγματι
σύμφωνα με τους κανόνες του Συντάγματος. Είπα, εγώ θα ήθελα ο Πρόεδρος να εφαρμόσει επακριβώς το Σύνταγμα, διότι το Σύνταγμα είναι εκείνο το οποίο η Ελληνική Βουλή το υιοθέτησε, άρα εκφράζει. Άρα κρατάμε αυτό το σύστημα που έχουμε τώρα. Τι ξαναδείς, και εγώ θα σου πω ότι και τα συστήματα αλλάζουν, δεν είναι εκεί. Δεν είναι όμως αυτό το δικό μας το θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το θέμα της Ελλάδος. Το θέμα είναι το πολιτικό, το θέμα είναι το οικονομικό. Ωραία. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε άλλα μέτωπα, παραδείγματος χάρη τώρα, το τι θα γίνει με την προεδρευμένη δημοκρατία ή σκέτη δημοκρατία κλπ. Λάθρομετανάστευση. Ναι. Πείτε μου λίγο σε αδρές γραμμές, ποια είναι η θέση του κόμματός σας απάνω σε αυτό. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι το κόμμα μας βλέπει με πολύ συμπάθεια τους λάθρομετανάστες, διότι είναι οι κατατρεγμένοι σε αυτό τον κόσμο. Καταρχήν δεν ευθύνονται οι ίδιοι που βρέθηκαν στη δική μας χώρα ή θέλουν να φύγουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα μας πράγματι είναι φιλόξενη και ο ελληνικός λαός είναι φιλόξενος. Οι λίγες εξαιρέσεις που βλέπουμε, λοιπόν, αυτές δεν μπορούν να λιώσουν τη φιλοξενία του ελληνικού λαού. Όμως, η χώρα μας περνάει μία τεράστια κρίση. Στη χώρα μας υπάρχουν πράγματι, ήρθαν πολλοί μετανάστες, γυρεύοντας μία καλύτερη ημέρα. Πιστεύουμε ότι ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγάλος, η χώρα μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί και ναι, χρειάζεται να πάρθουν μέτρα. Τα μέτρα όμως που θα πάρθουν πρέπει να είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, σύμφωνα με τους κανόνες και του ΟΗΕ και της διεθνούς αμνηστίας. Λοιπόν, εγώ διαβάζοντας τον τύπο, ακούγοντας διάφορες φωνές ότι θα ανοίξουμε στρατόπεδα κλπ, μου σηκώνεται η τρίχα, διότι έχω γευτεί στρατόπεδα και ξέρω τι σημαίνει. Βεβαίως δεν τα ονομάζουν στρατόπεδα, τα ονομάζουν κέντρα φιλοξενίας κλπ. Το θέμα είναι οι κανονισμοί και όλα αυτά που θα εφαρμοστούν. Χρυσή Αυγή θα μπει μέσα στη Βουλή. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται και με καλό ποσοστό για τα δεδομένα τους. Εσείς στην περίπτωση που θα εκλεγείτε βουλευτής και θα μπείτε στον ίδιο χώρο με αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα αισθανθείτε? Καταρχήν, αν μπει στη Βουλή η Χρυσή Αυγή, είναι μία δυσάρεστη εξέλιξη. Διότι οι ιδέες που φέρνει η Χρυσή Αυγή είναι χρυσοσκουριασμένες ιδέες. Δεν τις χρειάζεται η χώρα μας αυτές τις ιδέες. Χρειάζονται σύγχρονες ιδέες, ιδέες που να μπορούν να συνεργάζονται με όλους τους λαούς ασκέντως φιλής χρώματος και προέλευσης. Οι ψευτοπατριωτισμοί τους οποίους ακούτε και τους οποίους εκμεταλλεύονται, αυτά ας πάνε στο περιθώριο. Εσείς καταρχήν θεωρείτε ότι κάνετε κάπου λάθος η δικιά σας η γενιά και ότι θα έπρεπε να γίνουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά και για τη δικιά μας τη νεότερη γενιά? Καταρχήν δεν δέχομαι αυτή την αντίληψη ότι η γενιά του Πολυτεχνείου ή όσοι αντιστάθηκαν στη Χούντα κάπου εξαργύρωσαν, κάπου έχασαν τον προσανατολισμό τους. Επειδή γνωρίζω και πρόσωπα και πράγματα, θέλω να πω ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων μέχρι και σήμερα. Με περηφάνεια, περπάτησε μέσα στην ελληνική κοινωνία. Εκεί που υπάρχει, πάντοτε υπάρχουν εξαιρέσεις. Ναι. Πάντοτε θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Και αυτό είναι, είναι κοινός κανόνας. Αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι ιδέες της αντίστασης, τα οράματα της αντίστασης δεν μπόρεσαν να γίνουν πραγματικότητα μετά από την πτώση της Χούντας. Οι πολιτικές δυνάμεις εκφύλησαν τα οράματα και τους στόχους που είχαμε εκεί. Όμως οι αντιστασιακές δυνάμεις δεν ήταν εκείνες που κράτησαν τις κυβερνήσεις. Εγώ δεν είδα κανέναν πρωθυπουργό να είναι. Ο Σιμίτης, ναι, έκανε κάποια, έκανε αντίσταση. Ναι. Λοιπόν, όμως ο Σιμίτης βρέθηκε σε ένα κόμμα και είχε και απόψεις βέβαια, όπου πραγματικά οδήγησε τα πράγματα σε... Ξέρετε κάτι, όπως είπατε, η συντριπτική πλειοψηφία. Ναι. Όμως βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία εξαργύρωσε όμως, έστω και πολιτικά και σε θέσεις σημαντικές στο δημόσιο. Βεβαίως, καταρχήν τα άτομα αυτά
και μορφωμένα ήταν και πτυχία είχαν και κύρος μέσα στην κοινωνία και καλώς μπήκαν μέσα στο δημόσιο. Εγώ θα κρίνω έναν ξεχωριστά αν μέσα στο δημόσιο στην υπηρεσία που ήταν προσέφερε έργο εκεί, όχι γιατί μπήκε στο δημόσιο. Εγώ δεν μπήκα στο δημόσιο και παρόλα αυτά κοιτάστε ότι κατανοώ τα άτομα αυτά και τα χειροκροτώ κιόλας, όχι μόνο. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, οι αντιστασιακοί για να δείχνουν τα οράματά τους και λοιπά έπρεπε να είναι νηστικοί, να είναι στην πάντα. Είναι προτιμότερο να επιστρέφουν στο χωριό ή να φεύγουν στο εξωτερικό? Είναι προτιμότερο να επιστρέφουμε στο χωριό και η πολιτεία οφείλει να συμπαρασταθεί σε αυτά τα άτομα. Όσοι φεύγουν στο εξωτερικό είναι απώλεια για αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, όλοι γενικά, είναι νέα άτομα που μπορούν να προσφέρουν σε αυτή τη χώρα. Είναι άτομα που έχουν πάρει πτυχία. Αυτά τα πτυχία πληρώθηκαν με υδρότα από τον ελληνικό λαό. Είναι κρίμα και συμφορά για τη χώρα μας που φεύγουν τα μυαλά της Ελλάδος έξω στο εξωτερικό. Είναι κρίμα που φεύγουν τα χέρια που μπορούν να πιάσουν την πέτρα και να βγάλουν ζωή. Και εδώ φαίνεται το δράμα αυτή της χώρας που μας οδήγησαν ο δικοματισμός στα δύο μεγάλα κόμματα. Αυτό είναι που προσέφερε τελικά στη... Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και εγώ να ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Να είσαι καλά.